ακούγοντας μια γυναίκα να θέλει να κάνει ένα παιδί με δότη σπέρματος, να λένε τι θα πούν στο παιδί όταν μεγαλώσει, ή για παράδειγμα αν ρωτήσει που είναι ο πατέρας, ποια είναι η απάντηση? Έχω ρωτήσει πρόσφατα αυτό το θέμα και θα απαντήσω ειλικρινά. Είμαι άνθρωπος που βάζει προτεραιότητες και χτίζει σιγά σιγά. Δηλαδή τώρα η ουσία στη ζωή μου είναι να καταφέρω να συμβιβάσω το παιδί μου που θα είναι προτεραιότητα μου μαζί με τη δουλειά μου και τον προεκλογικό μου και να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι, να δω τη Δέσποινα μου να μεγαλώνει με υγεία και να είναι ευτυχισμένη και καλά. Δόξα τω Θεώ, επίσης έχουμε και πολύ καλούς και ικανούς ειδικούς επαγγελματίες στην Κύπρο, ψυχολόγους, να μας συμβουλεύσουν για το πώς θα πλησιάσω και θα ενημερώσω το παιδί μου. Απλώς η απόφαση που έχω πάρει ήδη είναι ότι θα ξέρει από τα πρώτα στάδια και μέχρι ότου να αρχίσει να κατανοεί και καλύτερα θα βρω τον τρόπο να το εξηγώ. Ενδεχομένως όμως, Παντελή, μέχρι τότε να έχω βρει και εγώ ένα σύντροφο στη ζωή μου, ενδεχομένως να έχω παντρευτεί, ενδεχομένως το παιδί μου να έχει ήδη πατέρα και ο πατέρας ή η μητέρα δεν είναι μόνο αυτοί που βιολογικά δίνουν ζωή στο παιδί. Φαντάζεσαι τον εαυτό σου ντυμένη νυφούλα, έχεις αυτό το πρότυπο στο μυαλό σου, το να δεις τον εαυτό σου ντυμένη νυφούλα, να πηγαίνεις στην εκκλησία με τον παραδοσιακό τρόπο? Το βλέπω από τον καιρό που ήμουν 15 χρονών, νομίζω, αυτό το όραμα και το όνειρο. Ήθελα και θέλω ακόμη και ευελπιστώ ότι θα γίνει. Θεωρώ ότι ένας άνθρωπος, ναι, είναι ολοκληρωμένος με έναν παιδί και είναι και αυτό η οικογένεια, αλλά σίγουρα η αγάπη είναι πάρα πολύ σημαντική στη ζωή. Η αγάπη ενός συντρόφου, όχι μόνο ενός παιδιού. Και όσο περνά από το δικό μου χέρι, μακάρι να μην μείνω μόνη μου, το θέλω. Με την ευλογία του Θεού να παντρευτώ και σε εκκλησία, εάν και εφόσον αυτό.